Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται ότι θα κινηθεί εφέτος η έξοδος των εκδρομών του Πάσχα, την ώρα που ο κύριος όγκος των κατοίκων του Λεκανοπεδίου ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την Αττική τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Ήδη περισσότερα από 100.000 οχήματα έχουν αναχωρήσει τις δύο πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, με τη φετινή έξοδο να χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων 10 ετών. Σούβλα, κοκορέτσι, τα πάντα όλα. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Πού πάτε, αν επιτρέπετε? Στα Τρίκαλα Κορινθίας. Στο χωριό, με προσοχή όσο μπορούμε. Οικογενειακά. Έξοδα πολλά, τι να κάνουμε. Αξίζει το ρίσκο να πάμε πάρα πολύ καλά. Έξοδα, όσα και να είναι, έξοδα είναι. Τι να κάνουμε, κάνουμε Πάσχα. Το έχουμε με απόλυτη ανάγκη. Στην Ακράτα, κοντά στην Πάτρα. Πόσες μέρες? Τέσσερις. Ωραία. Μέχρι τη Δευτέρα. Οικογενειακά, με φίλους? Θα πάω στην αδερφή μου. Κέρκυρα. Πρώτη φορά φέτος? Για φέτος, ναι. Η αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή τα αυξημένα μέτρα, τα οποία θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη του Πάσχα, στο σύνολο του οδικού δικτύου, όσο στις εισόδους και στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, σε βασικές διασταυρώσεις αλλά και σε αεροδρόμια, λιμάνια και επιβατικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων. Τους επισκέπτες και τεροδημότες που προτιμούν την ηλία για τις γιορτές του Πάσχα, ετοιμάζεται να υποδεχτεί και το ΚΤΕΛ. Τα δρομολόγια από Αθήνα προς Πύργο έχουν πάει στο διπλάσιο αριθμό από ό,τι ήταν στις κανονικές ημέρες. Αναμένουμε και μεγαλύτερη ακόμα αύξηση από σήμερα το απόγευμα μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι. Υπάρχει πολύ κόσμος που ζητάει νέα δρομολόγια. Πράγματι, η Μεγάλη Εβδομάδα για όλο τον κόσμο και για την Ελλάδα σημαίνει μετακίνηση από τα μεγάλα αστικά κέντρα στην επαρχία. Έτσι και στο νομό Ηλίας έχουμε ετοιμαστεί να δεχτούμε τους καλεσμένους συγγενείς επισκέπτες. Έχουν μπει γύρω στα 10 δρομολόγια έξτρα αύριο. Σήμερα έχουν μπει γύρω στα 8. Και την Παρασκευή ήδη έχουν μπει γύρω στα 8. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ νομού Ηλίας έχει προετοιμαστεί με έκτακτα δρομολόγια από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ τα αντίστροφα δρομολόγια θα υπάρξουν αμέσως μετά τις γιορτές. Η κίνηση θυμίζει εποχές προπανδημικής κρίσης, με τις πόλεις και τις κοινότητες του νομού ήδη να σφίζουν από ζωή. Φτάνουμε σε επίπεδα 2018 και 2019 που ήταν πολύ αυξημένη κίνηση, όπως καταλαβαίνουμε. Ο κόσμος έχει 2 χρόνια να κατέβει από την πρωτεύουσα προς τον νομό λόγω του COVID και λόγω των οικονομικών συνεπειών που υπήρχαν και από τον πόλεμο. Ο κόσμος εξυπηρετείται από το ψηφιακό σύστημα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων και καλό είναι και ότι η επιστροφή τους να είναι πιο προγραμματισμένη για να έρθουν να πάρουν από τα κατατόπους πρακτορία μας και από τα σταθμαρχεία τα εισιτηριά τους για να είναι ακόμη πιο ξεκούραστο ταξίδι χωρίς να έχουν ταλαιπωρία, γιατί θα διευκολύνει και εμάς το να προγραμματίσουμε την επιστροφή τους.